Ο Σπύρος ο Κερτζής, αντιπρόεδρος της παρέμβασης, κλείνοντας, τόνισε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι είμαστε ένας κόσμος που επικοινωνεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αλλά δισεκατομμύρια άνθρωποι γύρω μας, εκατοντάδες εκατομμύρια έστω, στερούνται βασικών πραγμάτων, όπως είναι οι υπηρεσίες υγιεινής και ο ηλεκτρισμός. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, όμως στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα, ίσως και επιβίωσης. Η παρέμβαση προσπαθεί με τις δυνάμεις της να αναδείξει τις δυνατότητες της Ελλάδας, τα προβλήματα της Ελλάδας, να ενθαρρύνει γόνιμο διάλογο. Η σημερινή εκδήλωση ήταν στα πλαίσια πάντα αυτής της λογικής, η οποία, όπως είπε και ο πρόεδρος Κώστας Γεροντής στην αρχική του εισήγηση, θα ενταθεί από τον Ιανουάριο. Ελπίζουμε με εσάς δίπλα μας. Τώρα, κλείνοντας η εκδήλωση, δυστυχώς έχουμε μείνει λίγοι, θα ήταν χαρά μας να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες παρεμβάσεις από τους παρόντες, πέντε, ώστε να έχει και πιο πολύ το στοιχείο του διαλόγου. Μανώλη, μου θες να πεις κάτι? Όχι. Εκεί πίσω, ο κύριος. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί ήταν για μένα ένα σχολείο το ότι ήρθα σε αυτήν την, από την αρχή σε αυτή την εκδήλωση. Και θέλω να ρωτήσω, φεύγω έτσι λυπημένος, θαρρής και κατέβηκα από τον Άρη. Δεν ήξερα, ας πούμε, τι γίνεται με το δημόσιο, φανταζόμουν έτσι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς που διοικείτε κάποιες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, ή κρατικές ή ιδιωτικού τομέα, πώς έχετε αυτή την όρεξη ή την ελπίδα να βάλετε τα χρήματά σας για να κάνετε αυτές τις επενδύσεις στη χώρα, εκτός εάν παίρνετε φτηνό χρήμα από τις τράπεζες, το οποίο κάποτε θα επιστρέψετε, πληθωρισμένο ίσως, και έτσι κινείται η ζωή. Ίσως εγώ είμαι συντηρητικός, ο μπαμπάς μου για να βάψει το σπίτι μέσα έπρεπε πρώτα να έχει τα λεφτά και μετά να φωνάξει τον Μπογιατζή να τα βάψει. Εσείς ξεκινάτε κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι η χώρα δεν αντέχει, το τραπεζικό σύστημα δεν αντέχει, και μπράβο σας για την αισιοδοξία. Θαρρείς και είστε στη Disneyland. Όλα πηγαίνουν πολύ ωραία. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα. Εκτός αν δεν έχω επίγνωση αυτών των πραγμάτων. Θα ήθελα μία απάντηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε, για όλες τις διαλέξεις που έγιναν. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε, πριν από κάποιον επιχειρηματία που θα ήθελε να απαντήσει ακριβώς πάνω στην πολύ καλή τοποθέτηση την οποία έκανε ο αγαπητός φίλος, ήθελα να σας πω το εξής. Σκεφτείτε ο επιχειρηματίας να μην επενδύσει σε αυτόν τον τόπο, ο κανείς. Σκεφτείτε ο όποιος αστικός πληθυσμός που λέγεται παρέμβαση να μην δραστηριοποιηθεί πάνω στην δυναμική η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί. Να επενδύσει έναντι αυτού του δύσμερου κράτους που δεν του δίνει την ευχέρεια, την ευνοϊκή διάσταση που πρέπει να έχει αυτός ο επιχειρηματίας για να επενδύσει, ή αυτός το think tank ή αυτός ο κοινωνικός πυρήνας που είναι η παρέμβαση και όποια άλλη παρέμβαση ανά την Ελλάδα, να μην δραστηριοποιείται ώστε να μην κινητοποιεί και να μην ενεργοποιεί τον πολίτη. Αυτό ήθελα να σας πω. Παρακαλώ πολύ, ζητώ συγγνώμη.
Ο κύριος Μπερνουμπή. Εκ των πραγμάτων ίσως πρέπει να σηκώσω το βάρος, γιατί δικό έναν μεγάλο όμιλο, οπότε μπορώ να απαντήσω την ερώτηση. Καρχήν να πω ότι εμείς ως όμιλος επενδύσαμε στην Ελλάδα τον καιρό της κρίσης πάνω από ένα δις. Στην Ελλάδα. Τα λεφτά δεν τα δανειστήκαμε από τράπεζες. Τα λεφτά, το κυριότερο κομμάτι τους, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι ήταν δικά μας λεφτά. Περίπου τα μισά από αυτά. Ίδια κεφάλαια. Τα υπόλοιπα τα πήραμε με ομολογιακό δάνειο από διεθνείς ομολογιούχους. Όχι Έλληνες. Και ούτε τράπεζες. Ήταν διεθνείς ομολογίες, δηλαδή ομολογιακό δάνειο. Κυκλοφορούν ομολογίες δικές μας 350 εκατομμύρια, τις οποίες δανειστήκαμε με 3,1%. Το 3,1%, αν σκεφτείτε ότι το ελληνικό δημόσιο δανείζεται σήμερα με 4,7%. Δεν δανείζεται, θα δανειζόταν αν επιχειρούσε και τα λοιπά, θεωρητικά εντελώς, σήμερα θα δανειζόταν στη δεκαετία με 4,70. Εμείς δανειστήκαμε με 3,1, όχι από τα λεφτά των ελληνικών τραπεζών. Υπάρχουν λεφτά σε ελληνικές τράπεζες για επιχειρηματίες. Δεν μπορούν οι ελληνικές τράπεζες εύκολα να δανείσουν μέχρι πρόσφατα με 3,1. Σήμερα το πλησιάζουν και οι ελληνικές τράπεζες. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες πια έχουν ξεφύγει εντελώς από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δανείζονται απευθείας απομολογιακά. Είτε αυτές λέγονται Τιτάν, είτε αυτές λέγονται Μυτιλινέως, είτε αυτές λέγονται Βιοχάλκο. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι ότι δυστυχώς εταιρείες οι οποίες θέλουν να επενδύσουν και θέλουν λεφτά, απλώς φεύγουν. Μετακινούν την έδρα τους. Ακριβώς, όπως έκανε η Βιοχάλκο, παραδείγματος χάρη, η Βιοχάλκο μείωσε το δανεισμό της κατά 2 μονάδες, μετακινώντας την έδρα της στις Βρυξέλλες. Το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει ο Τιτάνας. Ο λόγος που το κάνουν αυτό δεν είναι ότι δεν αγαπούν την Ελλάδα, άλλωστε δουλεύουν πολύ στην Ελλάδα, είναι ότι μπορούν και δανείζονται χαμηλότερα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι Έλληνες επιχειρηματίες σε κάποια μορφή επενδύουν. Ξένοι δεν πείθονται να έρθουν να επενδύσουν και οι λόγοι είναι. Άκουσα πριν τον κύριο Καρκατσούλη αυτά που είπε. Οι λόγοι είναι αυτοί. Εμείς για το κλείνω είχαμε κάνει ένα συνεταιρισμό με την Εντέζα. Η Εντέζα είναι η ΔΕΗ της Ισπανίας. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος της μεικτής εταιρείας. Όταν είδανε αυτά τα εργοστάσια, τα 3 τα θερμικά που φτιάξαμε, πώς αδειοδοτούνται, κάποια στιγμή είπαν, παιδιά, δώστε μας κάτι από τα λεφτά μας, σηκώθουμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εσείς μπορείτε, έχετε μάθει, τα διαχειρίζεστε. Εμείς αυτά που μας λέτε δεν τα καταλαβαίνουμε. Δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν θέλουμε να βάλουμε τα λεφτά μας εδώ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι δεν βρίσκουμε ξένους να έρθουν να επενδύσουν. Αν θα έρθουν να πάρουν ξενοδοχεία, θα έρθουν να πάρουν τουριστικές επιχειρήσεις, θα έρθουν να κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν έρχονται να επενδύσουν στη βιομηχανία, στην ενέργεια, οπουδήποτε αλλού, διότι. Και δεν είναι λόγω φορολογίας. Είναι λόγω ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ελληνικό κράτος. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραΐδη. Μου επιτρέπεις, Φάνη. Και ο Σπύρος θέλει να πει κάτι. Όταν λέει ομολογιακά, εννοείται με έκδοση εταιρικών ομολόγων. Εντάξει, ωραία. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Okay. Να τοποθετήσει λίγο και ο Σπύρος ο Κερτζής και μετά εσύ, Μαρία. Να σας πω κι εγώ κάτι. Πάλι εκπροσωπώντας, να σας πω την ιστορία από τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια. Φέτος, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε ένα τζίρο πάνω από 9 δισεκατομμύρια. Θα έχουμε λειτουργικά κέρδη κοντά στο 1 δις. Από τα 9 δισεκατομμύρια τζίρο κοντά στα 10 δισεκατομμύρια, τα 2/3 εξάγονται. Είναι προϊόντα εξαγώγημα. Η αγορά. Κάποιος μίλησε για παγκοσμιοποίηση, κάποιος μίλησε για τη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Η αγορά δεν είναι απαραίτητα η Ελλάδα. Όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων όταν πρωτοξεκίνησε την ομιλία του, παράγουμε και εξάγουμε. Για μας τα 2/3 της παραγωγής είναι εξαγώγημα προϊόντα. Είτε είναι προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με πετρελοειδή, είτε έχουν να κάνουν με πετροχημικά, με πλαστικά, με ενέργεια, με οτιδήποτε. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν κοιτάζω μόνο τη μικρή γειτονιά τριγύρω μου, αλλά βλέπω έξω, προφανώς επιβραβεύεται, οι τράπεζές μας
Έχουμε ελληνικές τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, αλλά έχουμε, όπως έχουμε και θυγατρικές, γιατί είμαστε ένας όμιλος με παρουσία σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Όταν δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο ή στην Βουλγαρία ή στα Σκόπια ή στο Μοντενέγκρο ή στη Σερβία ή οπουδήποτε, έχουμε δραστηριότητες σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα με τις τράπεζες, είτε υπάρχουν στην Ελλάδα προβλήματα είτε δεν υπάρχουν, εξεπερνιέται. Γι' αυτό το κάνουν όλοι όσοι εξάγουν. Έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις. Εκείνο εκεί που έχεις να κάνεις είναι να ανταγωνιστείς το διεθνές περιβάλλον. Και το ανταγωνίζεις χρησιμοποιώντας μόνο ένα πράγμα. Το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που έχουμε, το ανθρώπινο δυναμικό μας και την καινοτομία που έχει στο μυαλό του. Γιατί έτσι ξεπερνάς τα προβλήματα τα άλλα, τα οποία μπορεί να είναι διαδικαστικά. Αλλά ειλικρινά πιστέψτε με, αν από την αρχή ξέρω ότι η φορολογία θα είναι 50% σε ένα προϊόν, 80% θα το ξέρω. Εκείνο που πειράζει είναι ότι από τη στιγμή που θα ξέρω και θα σχεδιάζω μια επένδυση με 80% φορολογία, στο δρόμο θα βγουν κάθε 3 μήνες θα βγαίνει και μια διαφορετική τροποποίηση, μια καινούργια απόφαση και όταν θα καταλήξει μπορεί να καταλήξει και με 180 φορολογία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θα παρακαλούσα, ζήτησε το λόγο ο αρχιτέκτον, ο κύριος Ραΐδης. Κύριε Ραΐδη, ορίστε, δώστε το μικρόφωνο στον κύριο Ραΐδη. Σχετικά με, είναι μέλος της παρέμβασης. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που έγιναν σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Με μεγάλη χαρά είδα και το τελευταίο τομέα, το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό κυρίως. Κυρίως για την Ελλάδα. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα στην Ευρώπη. Και κυρίως στην παρουσίαση του κυρίου Γιατζή το θέμα της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στο θέμα της ενέργειας. Το πώς δηλαδή αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο καθημερινός κόσμος, το κομμάτι της ενέργειας, της κατανάλωσης ενέργειας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να ενεργοποιηθεί με κάποιο τρόπο στις κοινωνίες τις ελληνικές. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο είδους στρατηγική, κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, το οποίο υπάρχει κάποιο είδους προγραμματισμός, κάποιο είδους συνέργεια με την τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ. Αυτό έχει πολλές πτυχές που ρωτήσατε. Και επειδή και ο Σπύρος είπε πριν η δυσκολία που υπάρχει, ας πούμε, να κάνει σε ολικά πάρκα. Με εξαίρεση, εμείς έχουμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, 14 ή 15 πάρκα, κάποια πολύ μεγάλα, κάποια λίγο μικρότερα, όλα μαζί είναι γύρω στα 200 τόσα μεγαβάτ. Με εξαίρεση, εξάρτεται καταρχήν από την τοπική κοινωνία και πόσο κοντά είσαι. Δηλαδή, αν κάνεις το λάθος να πας να κάνεις σε ολικό πάρκο πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων, μπορεί να έχουν και λίγο δίκιο να φωνάζουν. Συνήθως, ευτυχώς, τα βουνά είναι σχετικά μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν πολύ φωνάζουν. Βέβαια, σου λέει, ναι, αλλά κάνεις δρόμους, περνάμε μέσα από το χωριό μου, θα περάσουν φορτηγά. Θέλει, καταρχήν, να κάνεις μια σωστή επιλογή. Καταρχήν, ξεκινάμε από το ότι αυτό που κάνεις, δηλαδή το να βάλεις ανεμογεννήτρια, δεν βλάπτει. Ακούγονται διάφορα πράγματα. Πεθαίνουν τα ζώα, στυρώνονται οι μέλισσες, ραδιενέργεια, ο θόρυβος είναι μια πραγματικότητα, αλλά στην απόσταση που βρίσκεσαι δεν επηρεάζει. Γι' αυτό είπα πριν, αν κάνεις το λάθος να το κάνεις πάρα πολύ κοντά, ο θόρυβος είναι το μόνο, πρέπει να πω, υπαρκτό πρόβλημα, αλλά αυτό λύνεται με την απόσταση. Δηλαδή, όταν η απόσταση είναι αυτή που πρέπει να είναι εκ του νόμου, είναι φτιαγμένη έτσι, όπως είπε, ακριβώς ο θόρυβος να μην μπορεί να φτάσει υπό οποιοδήποτε μορφή ανέμου. Είναι συνήθως πιο δυνατός ο θόρυβος του ανέμου από το θόρυβο της ανεμογεννήτριας.
Υπάρχουν ειδικές μετρήσεις που γίνονται. Τώρα, πώς τα φτιάχνεις? Όσο καλοί ή κακοί να είναι οι άνθρωποι, και δεν θέλω να τιμήσω τον τόπο μας, αλλά όσο πιο βόρεια πας, τόσο πιο εύκολα τα φτιάχνεις. Δηλαδή, εμείς σιδηρόκαστρο φτιάξαμε 55 ΜΒ και κάθε μέρα με παίρνει ο Δήμος και μου λέει: έχετε κανένα βουνό εδώ να φτιάξετε άλλα 55. Όσο πιο νότια πας, τόσο πιο πολύ αντιμετωπίζεις θέματα. Αυτό δεν ισχύει μόνο στα αεολικά. Σε όλα τα πράγματα, ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά επειδή έχω δικήσει εταιρείες που έχουν εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στην Καλαμάτα. Βλέπεις διαφορές. Λοιπόν, αυτό που λύνει τα προβλήματα, αφού πρώτα φροντίζεις να μην ενοχλείς, γιατί αν ενοχλείς, ό,τι και να κάνεις, το πρόβλημα δεν το λύνεις. Το πρόβλημα είναι ότι και όταν δεν ενοχλείς, πάλι σου δημιουργούν προβλήματα. Πάλι σου λένε δεν το θέλουμε. Και εκεί, κυρίως, αυτό που λύνει είναι να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν παρέχει αυτά που πρέπει να παρέχει. Και καλείται ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας, και αυτοί που φτιάχνουν αεολικά είναι μεγάλοι, όπως είπα πριν, είναι μεγάλες επενδύσεις, δεν μπορεί να τις κάνει ο καθένας. Τις κάνουν πολύ μεγάλες εταιρείες. Πρέπει ουσιαστικά να υιοθετήσεις την περιοχή. Πρέπει, και όχι επειδή τη βλάπτεις, αλλά γιατί είναι ο μόνος τρόπος για κάτι που δεν τους βλάπτει να το αποδεχτούν. Δηλαδή, τι εννοώ να βοηθήσεις? Να φτιάξεις γιατρία, να φτιάξεις ή να υποστηρίξεις σχολεία. Συνήθως στην Ελλάδα, όπως λέει και το Σύνταγμα τώρα, περνάει πάρα πολύ η εκκλησία. Να φτιάξεις εκκλησίες ή να συντηρήσεις εκκλησίες. Να δώσεις γεύματα στα παιδιά. Αυτό που λέγεται εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά λίγο πιο targeted. Γιατί η εταιρική κοινωνική ευθύνη στο χωριό μου τουλάχιστον, που είναι Θεσσαλονίκη, είναι να βοηθάς κοινωνικά χωρίς να προσβλέπεις σε κάτι. Όταν βοηθάς κοινωνικά προσβλέποντας την αποδοχή, είναι εν μέρη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αλλά και πάλι δεν βλάπτει. Τελικά η δουλειά γίνεται όμως, γιατί κάποιον βοηθάς. Εγώ έμαθα ότι εάν δεν πας πρώτα να πείσεις τον κόσμο, πρώτον ότι δεν βλάπτεις, να πιστεί, αλλιώς δεν γίνεται. Πάντα συνήθως καταλήγουμε: ωραία, δεν βλάπτεις, αλλά δεν μου αρέσει να τις βλέπω. Το κλασικό που λένε οι περισσότεροι: δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, να τις βλέπω. Εντάξει, αυτό δεν λέει ο νόμος κάπου ότι κρίνονται με το πόσο αρέσει τον καθένα να τις βλέπει. Λέει άλλα πράγματα. Εκεί αυτό το δεν μου αρέσει να τις βλέπω το απαλύνεις λίγο με το να λες: ναι, κοίτα, όμως δεν έχεις δρόμο να πας στο χωριό σου και θα σου φτιάξω. Το χωριό σου δεν είχε γιατρείο και γιατρό και θα σου έχω. Το χωριό σου, ξέρω εγώ, το σχολείο, η στέγη του έχει πέσει και θα στη φτιάξω. Η εκκλησία, ξέρω εγώ, δεν έχει εικόνες και τοιχογραφίες και αγιογραφίες και θα στη φτιάξω. Θα φροντίζω και τον παπά, θα φροντίζω και τα συσίτια. Βέβαια, αυτό θέλει πάρκο το οποίο να βγάζει μερικά εκατομμύρια το χρόνο για να τα κάνεις, έτσι. Γιατί άμα είναι να βγάζεις 10.000 το χρόνο, δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Πάντως, λυπάμαι που το λέω, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, έτσι έχουν γίνει τα πάρκα. Και ο κόσμος λέει: φέρτε να κάνετε κι άλλα, άμα είναι έτσι. Έρχονται και λέει: φέρτε και στο δικό μας το χωριό, γιατί στο άλλο χωριό φτιάχτηκαν αυτά και αυτά και αυτά. Και άμα είναι να φτιάξετε και στο δικό μας το χωριό, φέρτε, ρε παιδιά, και κάνα πάρκο πάνω στο βουνό. Πάντα όταν δεν ενοχλεί. Άμα το φέρεις πιο κοντά τους, φωνάζουν, και μπορεί να φωνάζουν και δικαίως, κυρίως μόνο από το θόρυβο, από τίποτε άλλο. Τα άλλα, όλο το δεν μ' αρέσει, τι θα πει, δεν σ' αρέσει. Αλλού γίνεται τουρισμός εκεί που υπάρχουν αεολικά πάρκα. Δηλαδή στη Δανία, στην Ολλανδία, ο κόσμος πηγαίνει και κάνει τουρισμό. Δηλαδή λένε: ελάτε εδώ, και πάνε ειδικά γκρουπ από διάφορα μέρη της Ευρώπης να δουν το αεολικό πάρκο. Και εδώ σου λέει ο άλλος: θα διώξει τον τουρισμό. Δεν τον διώχνεις. Και πρέπει να μην το παρακάνεις, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, αν πάει να καλύψει τώρα ένα νησί, δηλαδή βλέπουμε σχέδια τα οποία ξεφεύγουν από τέτοιο. Δηλαδή πάει ο άλλος τώρα και λέει, ας πούμε, στην Πάρο θα κάνω αυτό, και πάει να πιάσει, ας πούμε, τη Μισή Πάρο. Άμα πιάσει τη Μισή Πάρο, δεν θα το κάνεις ποτέ το πάρκο. Πρέπει να είσαι λίγο μετριοπαθής, πρέπει να καταλαβαίνεις τι κάνεις. Πάντως, ο μόνος τρόπος να το κάνεις στην Ελλάδα σήμερα, δεν σε προστατεύει καταρχήν καμία νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή, είσαι νόμιμος. Έχεις κάνει 15 χρόνια να πάρεις όλες τις άδειες. Σου λέω: δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Θα κλείσω το δρόμο, θα βγάλω το δίκανο, θα σκοτώσω, θα κάνω, θα βανδαλίσω. Και εκεί πρέπει να το προστατεύσεις το πάρκο,
από την ίδια την τοπική κοινωνία. Δηλαδή να αποβάλει αυτόν που θέλει να βανδαλίσει ή να πάρει το δίκανο. Πρέπει η ίδια η τοπική κοινωνία να τον αποβάλει. Και να... Αλλιώς δεν γίνεται. Εάν το κυρίως θα γίνεται. Το μέγα λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάει να πει ότι κοίτα, εγώ έχω όλες τις άδειες, είμαι απόλυτα νόμιμος, δεν με κουνάει κανένας και με τσαμπουκά θα έρθω να το φτιάξω. Και δεν σας δίνω τίποτα γιατί δεν σας χρωστάω και τίποτα. Θα δίνω τα τέλη που πρέπει να δίνω, δεν δίνω αυτά. Εκεί το έχεις χάσει το παιχνίδι, από χέρι, καλύτερα μην πλησιάζεις. Ναι, ο κύριος Δράμαλης είχε ζητήσει. Κύριε Δράμαλη, εκ μέρους των μικρών παραγωγών, έχετε κάτι να πείτε? Και η κυρία στο βάθος και να το κλείσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια κύριε Γεροντή για όλη τη διοργάνωση και συγχαρητήρια για την ποιότητα των ομιλητών σας. Κύριε Μπενρουμπή, κύριε Γιαρτζή, είστε κολοσσοί. Εγώ θα σας πάω λίγο στο επίπεδο του πολίτη, στους ανθρώπους δηλαδή που με το άνοιγμα των φωτοβολταϊκών στέγες, βάλαν φωτοβολταϊκά στέγες τους, στο επίπεδο πολίτη, είπε ο Σπύρος πριν για την νοοτροπία, για το πώς μαθαίνουμε τα παιδιά μας. 50.000 ελληνικές οικογένειες που έχω την τιμή και εκπροσωπώ, γιατί είμαι πρόεδρος του Πανελλήνου Συνδέσμου Οικιακών Κτηριακών Φωτοβολταϊκών, έβαλαν στο κεραμίδι τους φωτοβολταϊκά με το πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στις στέγες. Το θυμάστε καλά. Αυτοί οι άνθρωποι το λοιπόν εμπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος που τους είπε ότι δεν θα φορολογήσει και τα εισοδήματά τους. Και στην πορεία τι έγινε, μετά από 2 χρόνια, 2,5, ήρθε ο υπουργός και είπε: δεν βγαίνει το πράγμα, παιδιά, θα χρεοκοπήσουμε ή θα πληρώνω λαγιέ ή θα κάτι πρέπει να γίνει. Και τι έξυπνο σκέφτηκαν, να κουρέψουμε μονομερώς τις συμβάσεις. Και όχι μόνο των επιχειρηματιών, γιατί υπάρχουν τα επιχειρηματικά, όπως τα λέει πιάτσα, τα πάρκα, τα 100 κιλοβάτ και πάνω και 20, και υπάρχουν οι μικροί έως 10 κιλοβάτ. Αυτοί οι μικροί, ό,τι εταιρείες τους ζητήθηκε να κάνουν, και επαναλαμβάνω, τους είπαν αφορολόγητα, παιδιά, θα είναι τα έσοδά σας. Ήταν μικρομεσαίοι συνήθως, πήραν και κάποιοι και δάνειο. Και φτάσανε σε κάποιο δύσκολο επίπεδο να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε και τα δάνειά τους. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που πήραν και υψηλό δανεισμό. Και ήταν όλο το κεφάλαιο ο δανεισμός. Δεν είχαν ιδία κεφάλαια. Άρα το ελληνικό κράτος τιμώρησε σε εισαγωγικά 50.000 οικογένειες που εμπιστεύτηκαν και βάλαν στη στέγη τους φωτοβολταϊκά. Και τώρα, αν ξαναβγεί ένα νέο πρόγραμμα, ποιος θα το εμπιστευτεί? Άρα κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του απλού πολίτη στο όλο θέμα. Και εγώ έχω να προσθέσω ότι αν δεν υπάρξει ένα σταθερό, θεσμικό, νομικό, φορολογικό πλαίσιο που να ξέρει και ο ξένος επενδυτής ποιος θα επενδύσει δισεκατομμύρια σε μια επένδυση, κύριε Μπενρουμπή, κύριε Γιαρτζή, ή ο απλός πολίτης που θα ξαναεμπιστευτεί ένα πρόγραμμα του ελληνικού κράτους και θα ξέρει ότι θα υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον που για τα επόμενα 4, 5, 10 χρόνια δεν θα ξυπνήσει και θα βγει μια εισφορά, μια μονομερή αλλαγή της σύμβασής του. Κανείς δεν θα έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει, ούτε απλός Έλληνας πολίτης, ούτε τεράστιες εταιρείες σαν τις δικές σας, που ενδεχομένως παίρνετε το ρίσκο με μια καλή τιμή κιλοβατόρας και βλέπετε στο business plan και τα ξένα funds που σας χρηματοδοτούν και βλέπουν ότι η επένδυση βγαίνει. Αυτό είναι, είστε όλοι γνώστες, δεν θα ήθελα απάντηση. Ήταν μια τοποθέτηση ότι πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω με όλες μου τις δυνάμεις. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κηρύξω το... Ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ. Βεβαίως. Είναι απαραίτητο. Θερμά συγχαρητήρια για τη σημερινή διοργάνωση, πραγματικά και στην παρέμβαση και στο ΣΕΒΕ και στους ομιλητές οι οποίοι ήταν κορυφαίοι. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω, είμαι 28 χρόνια στον τραπεζικό χώρο, αλλά θα σας πω πολύ γρήγορα την εμπειρία του γιού μου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και κάνει διδακτορικό, ουσιαστικά αποτίμηση ρίσκου σε ενεργειακές επιλογές στην Ευρώπη. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου εδώ πέρα, του Πολυτεχνείου. Έκανε ένα μεταπτυχιακό στο Delft, όπου βραβεύτηκαν και για ένα βιοκλιματικό σπίτι που φτιάξανε. Θέλω να πω πολύ απλά ότι υπάρχει μια νέα γενιά που δυστυχώς
όπως πολύ ωραία τα έχετε πει, κύριε Γεροντή, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σπουδαγμένη με τα δικά μας χρήματα ανά την Ιφίλιο, αλλά το μέλλον βρίσκεται σε αυτά τα παιδιά. Θερμή παράκληση, αν μπορεί ο κύριος Καρκατσούλης, με την τεράστια εμπειρία που έχει, αν μπορεί να βρει τρόπους δικτύωσης του ελληνικού κράτους με τα παιδιά της Ομογένειας αυτή τη στιγμή, που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και για το δημογραφικό, γιατί είναι παιδιά που δεν θα μας φέρουν εγγόνια, δυστυχώς. Εντάξει, το λέω με πόνο αυτή τη στιγμή και είναι μία ουσιαστικά φωνή και μία κραυγή, γιατί κυριολεκτικά χανόμαστε. Αύριο δεν θα υπάρχουν παιδιά, Έλληνες επιστήμονες στον τόπο. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα. Είναι φωνή και κραυγή μιας μάνας αγωνίας. Και όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να ξεθαρέψουμε, να ξυπνήσουμε, να λειτουργήσουμε, όπως το είπα και εγώ στην αρχή και το λέτε και εσείς με άλλα λόγια και πολύ παραστατικά, κυρία μου, σήμερα. Πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν θέσεις εργασίας, όπως ο κύριος Μπερουμπή, πάρα πολύ παραστατικά οι καθηγητάδες μας, όλοι οι οικονομολόγοι μας παρουσίασαν, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για να ίσως μπορέσουμε και κερδίσουμε την επιστροφή των παιδιών αυτών και να αυξήσουμε την δημογραφία του τόπου μας. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ένα τελευταίο μόνο, οικονομική γεωπολιτική διπλωματία που μας λείπει. Και εκεί είναι επίσης η παρέμβαση των πολιτικών πολύ σημαντική και επίσης των δημοσιογράφων. Είναι εδώ ο Μπάμπης ο Γιαννακίδης. Ο ρόλος των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης είναι καθοριστικός. Να είστε καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μας δείτε απέναντι, θα μας δείτε. Παρακαλώ, πέστε στα γρήγορα αυτό που θέλετε. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που άκουσαμε από τους αξιόλογους ομιλητές. Εγώ είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα των Οικονομικών. Και βασικά θίξατε τρία ζητήματα σήμερα. Ένα στο κομμάτι της παραγωγής, ένα της παιδείας και ένα για το κράτος. Και στην παιδεία αναφερθήκατε στο πρόβλημα που υπάρχει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι δεν είναι στοχευμένη η γνώση που μαθαίνουμε. Ότι μαθαίνουμε θεωρητικά πράγματα και δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Στην παραγωγικότητα, ότι καλό είναι να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά υπάρχει και υψηλότερης προστιθέμενης αξία, τεχνολογίες που μπορούμε να εξάγουμε κιόλας από κάποια εγχειρήματα νέων startupers, νεοφυών επιχειρηματιών, οι οποίοι κοιτάνε να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς παίρνουν και χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Τεχνολογίας και αξιόλογους φορείς. Και απ' την άλλη είναι και το κράτος, το οποίο μας καλύψατε πλήρως με αυτά που είπατε. Τι να κάνεις τώρα, δηλαδή, άμα είμαστε με το ελληνικό κράτος. Οπότε, μια πρόταση είναι, αν μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος, λοιπόν, κρίκος, ο οποίος να προωθεί τις startup επιχειρήσεις που είναι αξιόλογες και έχουν πάρει χρηματοδοτικά κάποιες χρηματοδοτικές επιβραβεύσεις από φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, π.χ. Και να υπάρχει, απ' την άλλη, η ακαδημαϊκή κοινότητα με τους καθηγητές να το στηρίζει αυτό το πράγμα και το κράτος να βλέπει τις ανάγκες των νέων και να μπορεί να τις στηρίξει. Αυτές για αρχή. Οπότε και τις εξαγωγές κοιτάς να τις βοηθήσεις και τους νέους να τους κρατήσεις μέσα και υψηλή τεχνολογία κοιτάς να προωθήσεις. Δηλαδή, εντάξει, λίγο ονειρικό ίσως, αλλά είναι μια ιδέα και θέλω να ακούσω. Ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά σας? Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες, κύριοι, κύριοι καθηγητές, κύριε Μπερουμπή, κύριε Κιατζή, όλοι όσοι συμμετείχατε σε αυτή την προσπάθεια, είτε ερωτώντες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η παρέμβαση συνεχίζει το έργο της. Ζητάμε μέλη, ζητάμε φίλους, όσοι θέλετε και έχετε διάθεση να προσφέρετε υπηρεσία, θα είστε καλοδεχούμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Σας καληνυχτώ. Να είστε καλά.